Με τον περιοριστικό όρο εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, αφέθηκε ελεύθερο σήμερα ο 7ος κατηγορούμενος της υπόθεσης Μαμούθ, που εξιχνίασαν τις προηγούμενες ημέρες οι αστυνομικές αρχές με τον εντοπισμό εργαστηρίου παρασκευής αρωμάτων στο Ηράκλειο και τις τεράστιες ποσότητες που κατασχέθηκαν πριν καταλήξουν στην αγορά. Μας επευλήθη ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα. Θεωρούμε ότι και μόνο από αυτό το γεγονός καταδεικνύεται ότι ο πελάτης μας δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση αυτή. Αυτό υποστηρίξαμε από την αρχή. Προσκομίσαμε και τα σχετικά αποδεικτικά μας στοιχεία και νομίζω πείσαμε και την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα για την αλήθεια των ισχυρισμών μας. Μετά τους 6 κατηγορούμενους που αφέθηκαν ελεύθεροι χθες, σήμερα ο 7ος κατηγορούμενος επίσης αφήθηκε ελεύθερος με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, με τους συνηγόρους υπεράσπισής του να εξηγούν ότι ο πελάτης τους καμία ανάμειξη δεν είχε με αυτή την υπόθεση και πως αυτό θα αποδειχθεί στην πορεία της έρευνας. Εισήγαγε πρώτη ύλη με τιμολόγια και πούλαγε με τιμολόγια. Ενδεικτικό πάντως είναι ότι με ετήσιους τζίρους 20 εκατομμύρια, ο συγκεκριμένος πελάτης εκπροσωπούσε μόνο από τα αρώματα εκπροσωπούσε το 0,25% του τζίρου μας. Δεν είχε καμιά ανάγκη δηλαδή ο πελάτης μας να αναμειχθεί σε μια παράνομη δραστηριότητα. Αυτά όλα καταδείχθησαν ενώπιον του κυρίου ανακριτή και της κυρίας ανακρίτριας και του κυρίου εισαγγελέα. Μας επευλήθη ο περιοριστικός όρος μόνο της εμφάνισης. Δεν είναι παράγωγος ο πελάτης μας. Είναι απλώς αντιπρόσωπος μεγάλων ξένων οίκων που προμηθεύουν αυτές τις εσάνς, που είναι μια βάση, ένα από τα συστατικά, από τα πολλά συστατικά που έχει μια κολόνια. Δεν παρασκεύαζε αυτός ούτε κολόνιες ούτε τίποτα. Διέθετε νομίμως μια πρώτη ύλη, την οποία επίσης νομίμως προμηθεύεται. Πάντως η υπόθεση αυτή έχει λάβει διεθνείς διαστάσεις, αφού μέχρι και εκπρόσωπος του μεγαλύτερου διεθνώς ομίλου που παράγει και διανέμει επώνυμα είδη πολυτελείας, με εισπράξεις πάνω από 15 δισεκατομμύρια ευρώ, στον οποίο ανήκει ο οίκος Louis Vuitton και η νοπηία που παράγουν τα πιο διάσημα κονιάκ και σαμπάνιες, έκανε εκτενή αναφορά στην υπόθεση της Κρήτης, κάνοντας λόγο για ιστορική κατάσχεση που, όπως εξήγησε, φέρνει στο φως, αν όχι για πρώτη φορά, μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις, όχι απλά μια αποθήκη, αλλά το χώρο παρασκευής. Συνήθως έχουμε εντοπισμό αποθηκών και χώρων αποθήκευσης. Σε αυτή την περίπτωση όμως έχουμε το κέντρο παραγωγής. Η επιχείρηση κατέστησε δυνατή την ανακάλυψη ενός εργοστασίου ψεύτικων αρωμάτων με εργαζόμενους, μηχανήματα, κενά μπουκάλια, αντλίες, συσκευασία, τα πάντα. Ο διευθυντής στον τομέα προστασίας ανθρώπινου δυναμικού και περιουσιακών στοιχείων του ομίλου ανέφερε ότι μόνο την περσινή χρονιά ο όμιλος ξόδεψε 43 εκατομμύρια ευρώ στη μάχη για την καταπολέμηση αντιγραφής των προϊόντων, ενώ ανέφερε ότι ναι, μεν στο παρελθόν είχαν περιπτώσεις με μεγάλες κατασχέσεις, σπανίως σε επίπεδο Ευρώπης τα κατασχεμένα υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Υπενθυμίζεται ότι στο εργαστήριο που εντοπίστηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.179.018 γυάλινες συσκευασίες επώνυμων εταιριών, 1.200 λίτρα εθυλικής αλκοόλης, 997.103 καπάκια, 997.103 βαποριζατέρ, 799.175 κουτιά συσκευασίας, 352.365 ετικέτες επώνυμων εταιριών, αλλά και χρηματικά ποσά σε διάφορα νομίσματα όπως 635.800 ευρώ, γουάν Κίνας, δολάρια Καναδά, λέι Ρουμανίας, λίρες Τουρκίας, δολάρια Χονγκ Κονγκ, αλλά και επιταγές συνολικού ποσού που ξεπερνούσε τις 300.000 ευρώ.